Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 866. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, γιώτα θήτα κεφάλαιον και 16 εδάφιον. Σελίς λοιπόν 866, κεφάλαιον γιώτα θήτα 19 και εδάφιο 16. Και ειδού προσελθόν, τι είπε προς αυτόν, διδάσκαλα αγαθέ, τι καλόν να πράξω δια να έχω ζωή αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί είσαι ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στην ζωή, φύλαξον τα σεντολάς. Λέγει προς αυτόν, πίας, και ο Ιησούς είπε, μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρείς, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου, τι μη λείπει έτη. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσει τους φτωχούς, και θέλεις έχει δισαυρών εν το ουρανό και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω, ότι δυσκόλος θέλεις έλθει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέγω, ευκολότερο είναι να περάσει κάμιλος δια τρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Ακούσατες δε οι μαθηταί αυτού εξεπλήττοντος φόδρα λέγοντες, τι λοιπόν δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, παρά ανθρώπις τούτον είναι αδύνατον, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και συκολουθήσαμε, τι λοιπόν θέλει είστε εις εμέ, εις εμάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι εσείς οι ακολουθείς αντέσμη εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί των θρόνων της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς, επί 12 θρόνους κρίνονται στας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσω ως της αφήκεν οικίας, η αδελφούς, η αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένε και το ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Πολλήν όμως πρώτη θέλουν συνείστε έσχατη και έσχατη πρώτη, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότην, όσοι εξήλθα άμα το πρωί δια να μισθώσει εργάτας δια των αμπελών αυτού, αφού δεν συνεφώνησε μετά των εργατών προς εν δινάριον την ημέρα πέστειλεν αυτούς εις των αμπελών αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν είδεν άλλους συσταμένους εν τη αγορά αργούς. Και προς εκείνους είπεν, υπάγεται κι εσείς εις τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει. Και εκείνοι πήγον, πάλι εξελθών περί την έκτην και ενάτην ώραν έκαμεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών έβρεν άλλους συσταμένους αργούς και λέγει προς αυτούς, «Διατί είσταστε εδώ όλη την ημέρα αργή?» Λέγουσιν προς αυτόν, «Διότι ουδείς εμίστος εν ημάς». Λέγει προς αυτούς, υπάγεται κι εσείς τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλετε λάβει. Αφού δε έγινε εσπέρα, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού, κάλεσον τους εργάτας και απόδοση αυτούς των μισθών αρχή σας από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες υπέρι την ενδεκάτην ώραν μισθοθέντες έλαβον ανά εν δινάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι, ενόμισαν ότι θέλουν συλλάβει πλειότερα, έλαβαν όμως και αυτοί ανά εν δινάριον και λαβώντες εγόγγιζαν κατά του οικοδεσπότη λέγοντες ότι ούτε η έσχατη μίαν ώραν έκαμον και έκαμε σε αυτούς ίσως με ημάς με ημάς ή την εσεβαστάσομεν το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθής είπε προς ένα εξ αυτών, φίλε δε σε αδικό, δε συνεφώνησας εν δινάριον με τεμού, λάβε το σον και είπαγε, θέλω να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως και εισέ. Ή δεν έχω την εξουσία να κάνω ό,τι θέλω στα εμά. Ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, διότι εγώ είμαι αγαθός. Ούτω θέλω συνείστε η έσχατη πρώτη και η πρώτη έσχατη, διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν τα 3,5 χρόνια της ζωής του επί της γης δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να κηρύττει να διδάσκει τα περί της βασιλείας των ουρανών, να ελευθερώνει τους δεσμίους από το διάβολο και να θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια και να διδάσκει την διδασκαλία, την υγιένουσα
μέσα από την οποία ο άνθρωπος γνωρίζει πάντοτε τι πρέπει να κάνει, τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ακούγοντας λοιπόν το κήρυγμα του Κυρίου, ένας νομικός, καλός νέος, επιθύμησε, θέλησε αυτό το οποίο έλεγε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Και έτσι πλησίασε τον Κύριο και του λέει: πρώτον λάθος, διδάσκαλε αγαθέ. Δεύτερον λάθος, τι να πράξω για να έχω ζωή αιώνιον. Το λάθος όμως δεν εμποδίζει το Θεό, τον Χριστό, το λάθος του ανθρώπου, η λάθος σκέψης, να τον πλησιάσει, να του μιλήσει και να του φανερώσει και να του αποκαλύψει. Πρώτα λοιπόν του λέει: γιατί με λέγεις αγαθό, γιατί με κολακεύεις, με τιμάς, μου λες πράγματα που ξέρεις εσύ ότι κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο Θεός. Γιατί με λες αγαθό, γιατί λες πράγματα που ξέρεις ότι δεν ισχύουν, γιατί με πλησιάζεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν απάντησε ο νέος αυτός, γιατί κατάλαβε ότι ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του. Και συνεχίζει ο Κύριος: αν όμως πραγματικά θέλεις να εισέλθεις στην αιώνια ζωή, πρέπει να φυλάξεις αυτό που ξέρεις τώρα, τότε, τα σεντολάς του Μωυσή. Με ένα πνεύμα όμως, θα έλεγα αλαζονικό, ο νέος αυτός λέει: Κύριε, αυτά τα φυλάω όλα και δεν κλέβω και δεν μιχεύω και δεν φωνεύω και δεν ψευδομαρτυρώ και τιμώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Εκ νεότητός μου τα φυλάω αυτά. Αυτοδικαίωσης. Με πολλά λάθη πλησιάζει το Χριστό, αλλά τον περιμένει ο Κύριος και του λέει: εάν πράγματι τα φυλάς όλα και θέλεις να γίνεις τέλειος, τότε πούλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς και γίνε εκτελεστής του αγαπήσεις των πλησίων σου σε αυτόν, όχι με λόγια αλλά με έργα. Όμως αυτό δεν το είπε σε αυτόν τον άνθρωπο για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο γιατί γνώριζε ότι η καρδιά του τον είχε κοροϊδέψει και δεν θα τον άφηνε ποτέ να ακολουθήσει τον Χριστό. Διέκρινε μια καρδιά που έλπιζε και ήταν στερεωμένη μόνο στα χρήματα. Και πρέπει τώρα ο Ιησούς, ο Κύριος μας, αυτό να διορθώσει σε αυτόν τότε και σε μας σήμερα. Του δώσε να καταλάβει ότι η καρδιά του που είναι απατηλή υπερπάντα τον έχει κοροϊδέψει και δεν μπορεί ποτέ μα ποτέ να κερδίσει την απόλυτη ευλογία του Θεού. Ποτέ. Αντιθέτως μάλιστα, εάν δεν μετανοήσει και επιστρέψει, τότε θα κερδίσει την κατάρα του Θεού. Τι είναι αυτό που φιλοξενούσε και δεν το είχε καταλάβει γιατί ήθελε? Δεν είχε καταλάβει όμως ότι αυτό που φιλοξενούσε μες στην καρδιά του θα τον έκανε να φύγει τελικά από τον Χριστό. Μπορεί να τον πλησιάζει με ειλικρίνεια, με καθαρότητα, αλλά εξαιτίας της καρδιάς του δεν θα μπορέσει να σταθεί στο τέλος κοντά στον Χριστό. Και αυτό δεν ίσχυε σε αυτόν μόνο, ισχύει και σε εμάς. Γιατί θα έρθει η στιγμή που όπως ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει αυτό που αγαπούσε τόσο πολύ,
Γιατί? Γιατί σκόπευε να τον ευλογήσει με θόρκου την απόλυτη ευλογία, επειδή εμπιστευότανε την καρδιά του Αβραάμ. Είχε καταλάβει ότι ο Αβραάμ θα πει «Αμήν, Κύριε». Και πρέπει να γνωρίσουμε όλοι μας, αδελφοί, σήμερα ότι θα έρθει στιγμή που ο Θεός θα μας δοκιμάσει. Τι θα δοκιμάσει? Την καρδιά μας. Και θα μας ζητήσει να θυσιάσουμε αυτό που αγαπάμε πολύ, γιατί αυτό είναι το μεγάλο κακό στη ζωή μας. Είναι το μεγάλο εμπόδιο για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορεί να μας αφήσει ο Θεός να συνεχίζουμε την πορεία μας έχοντας στην καρδιά μας πέτρες. Γιατί θα πέφτει ο λόγος, αλλά θα ξεραίνεται. Γιατί δεν έχει ρίζες. Φοβερή η απάντηση του Κυρίου στο νέο αυτό. Και πολλές φορές, όπως θα δούμε και παρακάτω, φοβερό είναι το έργο του Θεού όταν διακρίνει στην καρδιά σου αυτό που θα έπρεπε εσύ προηγούμενα να έχεις διακρίνει, να το καταδικάσεις, να το ζητήσεις από το Θεό να στο αφαιρέσει, για να είσαι και να παραμένεις στην ευλογία του Θεού. Ή θα πας στο Κύριο να κάνεις πραγματικά διάκριση στην καρδιά σου, να σε βοηθήσει να διακρίνεις την καρδιά σου, ώστε η πορεία σου να μην έχει εκπλήξεις προς την Βασιλεία των Ουρανών και να μην έχει και απώλεια στο τέλος. Ή ο Χριστός που διακρίνει την καρδιά σου πρώτον και σε αγαπάει πολύ δεύτερον, θα κάνει εγχείρηση επώδυνη να καθαρίσει την καρδιά σου, αν θέλεις να τον ακολουθήσεις. Με το Θεό δεν παίζουμε, αδερφοί. Δεν μπορείς να παίξεις με το Θεό. Η Γραφή λέει ότι σπέρνεις αυτό θερίζεις. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πώς παίρνεις, με την καρδιά σου παίρνεις. Και αν η καρδιά σου έχει σάρκα, θα σπείρεις τη σάρκα και θα θερίσεις φθορά. Αν η καρδιά σου έχει πνεύμα, θα σπείρεις το πνεύμα και θα θερίσεις ζωή αιώνιο. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός. Αλλά και πάντοτε όσο λέγεται το σήμερον. Μην αμελείς, μην αμεριμνάς, νομίζοντας ότι η καρδιά σου είναι τακτοποιημένη. Σε κοροϊδεύει, μας κοροϊδεύει η καρδιά μας. Είναι απατηλή από οτιδήποτε άλλο και διεστραμμένη. Και χρειάζεται να την πηγαίνουμε στον Κύριο, να την ψάχνουμε, να τη διακρίνουμε, να ζητάμε βοήθεια από το Θεό να μας φανερώσει και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να την καταδικάσουμε όταν θέλει τα δικά της και να αφήσουμε το Θεό να τη γεμίσει με τα δικά Του. Θέλω να σας πω κάτι που είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι στη χριστιανική σου ζωή το σημαντικότερο πράγμα που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι η καρδιά σου. Είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να τα αντιμετωπίσεις όλα τα άλλα. Τη μελέτη σου, τη γραφή, την προσευχή σου, τον αγιασμό σου, τον αγώνα σου. Ναι, ναι, όλα είναι αναγκαία και καλά και ευλογημένα. Η μετάνοια, η επιστροφή. Το σημαντικότερο όμως είναι η αφετηρία. Και η αφετηρία είναι η καρδιά σου. Δώσ' μου την καρδιά σου. Φύλαξε με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά σου, φωνάζει ο Θεός. Από εκεί ξεκίνα, από την καρδιά σου. Την κάθε προσευχή, στην κάθε στιγμή.
και δώσε το δικαίωμα στο Θεό να στη φανερώσει, να την αποκαλύψει και σκέψου κι εσύ. Μπορείς να τη διακρίνεις. Τι ζητάς, από ποιον το ζητάς και γιατί δεν μπορείς να το πλησιάσεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Μόνο στο Χριστό, αδερφοί. Μόνο στο Χριστό. Εκεί είναι η απόλυτη παρουσία του Θεού, η απόλυτη δόξα του Θεού, η απόλυτη ευλογία. Μόνο στο Χριστό. Όταν τ' άκουσε ο νέος, επειδή είχε κτήματα πολλά και είχε το θάρρος του στα χρήματα, είπε, α, δεν γίνεται, λυπήθηκε που δεν μπορεί να κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Παραλαμβάνω, λυπήθηκε που δεν μπορούσε να κληρονομήσει τη βασιλεία τα λόγια του Χριστού, αλλά παρόλα αυτά αναχώρησε και έφυγε. Δεν ξέρουμε τι έγινε, μπορεί να μετανόησε. Ο Θεός τον αγάπησε, αλλά τώρα έφυγε. Δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος έχοντας το θάρρος του κάπου αλλού μαζί με τον Χριστό. Ιδιαιτέρως δεν μπορεί να τον ακολουθεί. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό. Δεν μπορείς. Και εξήγησε στους μαθητάς που παρακολουθούσανε πόσο δύσκολο είναι να εισέλθουνε στη βασιλεία των ουρανών οι έχοντες τα χρήματα, οι έχοντες το θάρρος τους τα χρήματα. Και βέβαια το επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η δόξα, πιο έντονο, οι θυμίες, θησαρκός των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, η φιλαυτία, η φιλοδοξία. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ καθαρά. Ό,τι θεωρούσα ότι ήταν για μένα κέρδος, συνειδητοποίησα ότι αυτό αποτελεί ζημιά για να γνωρίσω το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τα θεώρησα όλα σκύβαλα και τα άφησα πίσω. Τι έκανε δηλαδή αυτό που μας ζητάει ο Θεός σήμερα να κάνουμε όλοι μας, αδελφοί? Αυτοκριτική. Κάτσε να δω τι είναι αυτό που θεωρούσα μεγάλο στη ζωή μου. Και άρχισε ένα-ένα και το πέταγε. Το βγάζε, το πέταγε, το βγάζε. Καθάριζε, το διώχνε. Και ξέρετε τι έμεινε? Μόνο ο Χριστός. Αλληλούια. Μόνο ο Χριστός έμεινε στην καρδιά του. Και τώρα τι λέει? Τώρα εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Τώρα τρέχω για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Τώρα δεν με σταματάει κανείς. Ο Θεός να μας δίνει χάρη πολύ. Όταν όμως είπε στους μαθητάς του που δεν κατάλαβαν αυτά που καταλαβαίνουμε εμείς και ευχαριστούμε τον Θεό, ότι πιο εύκολο είναι να περάσει γκαμίλα από τρύπα βελόνας, ό,τι και να εννοεί αυτό, δεν το εξετάσουμε, το αδύνατο δηλαδή, παρά πλούσιος, δηλαδή αυτός που έχει μέσα στην καρδιά του το θάρρος του αλλού, να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Και οι μαθητές εξεπλάγησαν. Μα τότε λέει, ποιο, πώς μπορεί να σωθεί κανείς? Τότε τι γίνεται? Τότε δεν θα σωθούμε? Και απάντησε την τέλεια απάντηση ο Χριστός. Σαν άνθρωποι δεν μπορείτε, σαν ανθρώπους είναι αδύνατο να σωθεί. Αλλά στον Θεό είναι δυνατόν. Γι' αυτό και η ελπίδα μας είναι στο Χριστό. Τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Δεν υπάρχει αδύνατον στο Θεό. Μπορεί να σε ελευθερώσει, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, ακούστε με σας παρακαλώ αδέλφια μου αγαπημένα, θέλεις να είσαι ο ευλογημένος του Πατρός? Αυτό είναι όλο το ερώτημα. Βεβαίως δεν μπορείς. Βεβαίως είναι αδύνατον. Θέλεις? Αν θέλεις, είναι δυνατόν στο Θεό και θα σε κάνει. Αυτό είναι. Ο Πέτρος πήρε θάρρος και λέει, δηλαδή, για κάτσε, και εμείς κάτι κάναμε.
Εμείς λέει Κύριε, αφήκαμε τα πάντα. Θυμηθείτε, τα άφησαν, αλλά το ψάρεμα ήταν πάντοτε στην καρδιά του Πέτρου και δεν μπορούσε να τον κάνει ο Θεός, και αναγεννημένο μετά δεν μπορούσε να τον κάνει, να τον βαφτίσει ακόμη και με Πνεύμα Άγιο, να τον κάνει δούλο του, να τον κάνει ποιμένα του, ό,τι άλλο να τον κάνει, εάν δεν ξερίζωνα από την καρδιά του την αγάπη του στα ψάρια, καθώς τον ρώταγε Πέτρο, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Τώρα όμως τι λέει, βιάζεται, δεν έχει καταλάβει, όπως και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθούσαμε, τι θα γίνει σε εμάς? Και ο Κύριος του λέει, εσείς που με ακολουθήσατε εν την παλιγγενεσία εκεί πάνω, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου να κρίνει ζώντες και νεκρούς, και εσείς θα καθίσετε πάνω σε θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ, και εσείς. Αλλά έλα να σου πω τώρα το μεγάλο μυστικό. Κάθε ένας, όποιος αφήσει οικίας, αδελφούς, αδελφάς, πατέρα, μητέρα, γυναίκα, τέκνα, αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατοταπλάσια θα λάβει τώρα στη ζωή αυτή και ζωή αιώνιων θα κληρονομήσει στο μέλλον. Νόμος πνευματικός. Πάσο ελπίζων εις τον Κύριον, μοιάζει σαν το δέντρο το επευτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων και είναι ο ευλογημένος του Πατρός. Αρκεί να αφήσεις ένεκεν του ονόματος του Ιησού Χριστού οικίας. Γιατί να την αφήσω, αφού με έχω ένα ωραίο σπίτι? Να τη βγάλεις από την καρδιά σου. Και αν δεν τα βγάλεις από την καρδιά σου, να τα αφήσεις, αν το έχεις είδωλο μέσα σου. Οικίας, αδελφούς, αδελφάς, πατέρα, μητέρα, τέκνα, αργρούς. Δηλαδή ό,τι είναι σημαντικό στον άνθρωπο, τι είναι σημαντικό στον άνθρωπο, αυτά είναι. Τα υπαρχοντά του, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, οι συγγενείς του, ό,τι είναι σημαντικό. Εάν το αφήσεις και δεν το λατρεύεις, δεν το θέλεις, δεν το επιθυμείς, αλλά περιμένεις μόνο από τον Χριστό, τότε εδώ στη ζωή αυτή θα σου χαριστούν εκατονταπλάσια αυτά που άφησες και στην αιώνια ζωή αιώνιο δόξα. Αλλά πρόσεξε, αυτή είναι η καλή αρχή, πολύ καλή αρχή. Αλλά υπάρχει συνέχεια και υπάρχει και το τέλος, και πρόσεξε, γιατί στο τέλος είναι μερικοί που από πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και είναι όλοι όσοι είναι έσχατοι που θα γίνουν πρώτοι. Τι να καταλάβουνε? Εδώ μπαίνει πάλι η καρδιά στη μέση. Για να σου το εξηγήσω, ήταν ένας οικοδεσπότης, είχε έναν αμπελώνα και ήθελε εργάτες και βγήκε έξω και όσους βρήκε μπροστά του τους λέει, ελάτε και συμφωνώ ένα δινάριο την ημέρα να δουλέψετε στον αγρό μου. Και πήγανε 6 ώρα το πρωί και ξαναβγαίνει στις 9. Θέλει να βρει όλους όσους περιμένουνε, δεν θα αφήσει κανένανε. Όλους όσους περιμένουνε ο Χριστός θα τους φωνάξει. Αν τον περιμένεις θα έρθει να σε βρει. Μη στενοχωριέσαι το πότε, ακόμη και στις 5 η ώρα το απόγευμα θα έρθει να σε βρει. Αρκεί να τον περιμένεις, να ελπίζεις αυτόν. Μπορεί να απελπιστεί. Μωρέ, τώρα πέρασε η ώρα, 6 η ώρα, 7 η ώρα, 8 η ώρα, 9 η ώρα, ποιος θα έρθει να με πάρει στη δουλειά? Νάτος και ήρθε. Ο άλλος δίπλα περιμένει. 10, 11, 12, νάτος και ήρθε. Θα έρθει. Και θα έρθει την κατάλληλη στιγμή για σένα. Μόνο να τον περιμένεις. Η ελπίδα σου να είναι σε αυτόν. Θα έλθει. Και αν βραδύνει, θα έλθει. Δεν βραδυπορεί, μακροθυμεί.
Και όταν πήγε στους άλλους λέει, λάτε και ό,τι είναι δίκαιο θα σας δώσω. Αυτό το ότι είναι δίκαιο, τον εμπιστεύτηκαν όμως, δεν κάνανε παζάρια. Εντάξει, πόσα θα μας δώσεις. Έδειξαν αγαθοσύνη, εμπιστοσύνη, ευγνωμοσύνη που τους πήρε και ας τους δώσει ό,τι θέλει. Αυτός είναι ο καλός χριστιανός. Ό,τι θέλεις δώσε μου, εγώ σ' αγαπάω. Μπορείς να το πεις αυτό? Όποτε θέλεις δώσε μου, εγώ σ' αγαπάω. Αυτό είναι η καρδιά μου. Δεν μου δώσεις ακόμη, εγώ σ' αγαπάω. Δεν παραπονέθηκαν, δεν μπαζάρεψαν, δεν γκρίνιαξαν. Περίμεναν. Αυτή είναι η καρδιά που αγαπάει ο Θεός. Χωρίς γκρίνια, χωρίς παράπονα, δεν σκέφτεται, εμένα με ξέχασε, πήγε και πήρε αυτούς και δεν ήρθε από μένα. Αυτές είναι πες καρδιές απιστίας. Ενώ η αγαθή καρδιά πίστης είναι θα έλθει, αμήν, θα έλθει και σε σένα. Πήγε τρεις το απόγευμα, θα έλθει. Ναι, αλλά τρεις ώρες μείναν, έξι ώρα. Θα έλθει, πέντε, μια ωρίτσα έμεινε Κύριε. Όμως αυτοί περίμεναν, οι προσμένοντες το Κύριον, θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τους αητούς και ποτέ δεν θα κατεσχυθούν. Ποιοι είναι οι προσμένοντες? Οι ελπίζοντες. Δεν μπορείς να προσμένεις αν δεν ελπίζεις. Ευλογημένοι ιδιαίτερα. Και μέσα σε μια ώρα τελειώνει η μέρα. Φωνάζει τον επίτροπο και λέει, για φώναξε τους τελευταίους πρώτους να τους πληρώσω. Πάει ο τελευταίος, λέει, θα μου δώσει τώρα ένα ευρώ, δύο, πόσα θα μου δώσει? Αν έδινε μεροκάμα το 100 ευρώ, πόσα θα μου δώσει εμένα? Για 12 ώρες πόσα θα μου δώσει εμένα? Αλλά ό,τι και να μου δώσει καλό είναι. Αμήν αδερφοί. Ό,τι και να θέλει να σου δώσει καλό είναι. Το καλύτερο είναι. Το καλύτερο, αρκεί να είσαι μες στον αμπελώνα του Κυρίου. Να εργάζεσαι. Του λέει, δώσ' του ένα δινάριο, 100 ευρώ. Τα χάσε. Για μια μέρα βρε, τι καλός Κύριος που είναι. Αλληλούια. Τι καλός που είσαι Χριστέ μου. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή που έχεις. Τι αγάπη είναι αυτή που έχεις. Ένα δινάριο και σε μένα. Εσύ αξίζεις το δινάριο, περίμενες. Γι' αυτό σου δώσε δινάριο, γιατί περίμενες. Ναι, αλλά αν είχες έρθει πιο μπροστά, θα δούλευα πιο πολύ. Θα περίμενες καθόλου ή λιγότερο. Ξέρετε αδερφοί, σε ποιους ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης? Στους εξητούντες. Και ξέρετε ποιοι είναι οι εξητούντες? Αυτοί που περιμένουνε, που ελπίζουνε, που δεν χάνουν την υπομονή τους, αλλά στέκονται εκεί και λένε θα έλθει και φωνάζουνε δόξα, σε ευχαριστώ που θα έλθεις, σε ευχαριστώ που θα έλθεις. Η καρδιά τους είναι πλημμυρισμένη από μια ελπίδα που είναι σαν άγκυρα ψυχής και τους κρατάει εκεί και περιμένουνε. Αυτοί που δεν περιμένανε τα χάσαν όλα. Αυτό που δεν ελπίζανε, χωρίς δουλειά και χωρίς δυνατότητα. Λέει, τι κάνετε εσείς εδώ τόση ώρα αργή? Λέει, δεν μας εμίσθωσε κανείς και εμείς περιμένουμε. Μα θα περίμενες αδερφέ, να το κατανοήσουμε λίγο με τη χάρη του Χριστού. Θα περίμενες να έρθει να σε πάρει κάποιος στη δουλειά του για μια ώρα? Να περιμένεις από τις 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, θα περίμενες? Ή θα έλεγες, αν να χαθείς δεν υπάρχει κανείς εδώ να με βοηθήσει? Αυτοί όμως περίμεναν. Τον εξητούσαν. Ήλπισαν. Και ήλθε. Και έδωσε πρώτα σε αυτούς την αμοιβή, πλήρη το μισθό τους. Η πρώτη, φιλόδοξη, πονηρή, γιατί τους πλάνησε η καρδιά τους. Είδε και τους πληροφόρησε, σε αυτούς έδωσε ένα δινάριο, πολύ καλός είναι αυτός, σε μένα θα δώσει 100. Ή
Είμαι από το πρωί εδώ. Και όταν πηγαίνει του λέει πάρε και στο δυνάριό σου. Εκεί στράβωσε. Άδικος είσαι. Γιατί? Γιατί η καρδιά τον κορόιδεψε. Ότι θα του δώσει πιο πολλά. Η καρδιά τον πλάνησε. Τον απάτησε. Περίμενε αυτά που δεν του είχε υποσχεθεί ο Θεός. Ο Θεός τι σου είχε υποσχεθεί? Τα πάντα. Μην ζητάς περισσότερο από τα πάντα. Καθένας έχει τις δικές του υποσχέσεις και το δικό του έργο και τα δικά του δώρα. Μην ευχαριστημένος και περίμενε να δεις και τι άλλο θα κάνει ο Θεός. Και τα βάλε με τον Κύριο. Ε, άδικος. Χριστέ μου, ποτέ αδελφοί σας παρακαλώ μην ανέβει στην καρδιά μας. Είναι τραγικό. Θα δείτε έχει και κακές συνέπειες. Άδικος είναι ο Θεός. Δίκαιος είναι ο Θεός. Δίκαιος είναι ο Θεός. Άδικος είσαι. Εμείς φάγαμε όλη την ημέρα από το πρωί στις 6. Όλο τον καύσωνα μεσημεριάτικα. Και μας έκανες ίσους με αυτούς. Ίσους. Γιατί είσαι πιο καλός. Είσαι πιο μάγκας. Κύριε Θεέ μου. Είσαι πιο σπουδαίος. Τι είσαι? Δεν είσαι αχρίος δούλος? Δεν είσαι άθλιος και ουτιδανός? Εσύ δηλαδή απαιτείς πιο πολλά από τον άλλον? Ο Θεός να μας φυλάει. Είδατε πόσο εύκολα οι έσχατοι γίνονται πρώτοι και οι πρώτοι γίνονται έσχατοι. Έσχατοι περίμεναν, ό,τι τους έδινε ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, τους έδωσε τα πάντα και τον δόξασαν. Οι άλλοι με αυτοδικαίωση, με έπαρση, με αλαζονία, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, τη ζωή μου έχω δώσει, δόξα στο Θεό. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, δόξα στο Θεό. Περίμενε να δεις τώρα και τι θα κάνει ο Θεός. Και αγανάκτησαν με τον Χριστό. Ξέρετε, έχω δει ανθρώπους να αγανακτούν με τον Χριστό. Και είναι πολύ κακό αυτό. Αγανακτούν με τον Χριστό. Αγανακτούν με τους αδελφούς τους. Αγανακτούν με την Εκκλησία. Αγανακτούν με την τύχη τους. Και αντί να πάνε να καθαρίσουν την καρδιά τους, συνεχίζουν η καρδιά τους να θέλει αυτά που ο Θεός δεν έχει ετοιμάσει για αυτούς. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ ποτέ μην αγανακτήσουμε με κανέναν. Μην αγανακτήσεις με κανέναν. Η καρδιά σου είναι απατηλή, θα σε κάνει να τα αγανακτήσεις με εκείνον, με τον άλλον, με τον Θεό στο τέλος. Μην αγανακτήσεις. Και αν συμβεί, μετανόησε και ελευθερώσου. Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει ο οικοδεσπότης, γιατί λες ότι είσαι αδικό? Δεν σου δώσα ότι συμφωνήσαμε? Και το φοβερό, πάρτο και τώρα φύγε. Τέρμα. Άνεργος. Τώρα φύγε. Δεν σε χρειάζομαι άλλο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Την άλλη μέρα η έσχατρο από το πρωί. Και την παράλληλη μέρα. Αυτός που δούλεψε από το πρωί δεν θα ξαναδουλέψει. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί? Γιατί αγανάκτησες? Δεν έχω εγώ το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω στα δικά μου? Ή ο οφθαλμός σου, η καρδιά σου είναι πονηρή και δεν μπορεί να σταθεί στην αγαθοσύνη και στη δικαιοσύνη τη δική μου, ενώ εγώ είμαι αγαθός? Πάρτο και φύγε. Ο Θεός να μας φυλάει. Εμείς θέλουμε ό,τι μας δίνει ο Θεός να το παίρνουμε και να μένουμε γεμάτοι ευγνωμοσύνη, γιατί αυτά που μας δίνει ο Θεός είναι τέλεια, αδερφοί. Και αν αργεί, θα έλθει. Αλλά μην ξεχνάμε, ο δίκαιος
θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Ας μην ξεχνάμε, ευλογημένος είναι ο ελπίζων στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Ας μην ξεχνάμε, και αν αργεί θα έλθει. Αμήν. Οι προσμένοντες στον Κύριο δεν θα κατεσχυνθούνε. Οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώνουνε τις δυνάμεις τους σαν τον αητό. Οι προσμένοντες στον Κύριο θα βλέπουνε τη δόξα του Θεού. Αμήν.